No filter. Άρχισε πια να σουρουπώνει. Όχι ο ουρανός, αλλά το ταξίδι της ζωής. Θυμάσαι, αναβολείς, νοσταλγείς, πηγαίνεις πίσω στον χρόνο. Ονειρεύεσαι και λαχταράς ακόμα, άσχετα από το ότι ο ορίζοντας πια μικραίνει, περιορίζεται. Ούτε που κατάλαβες πως κύλεις ο χρόνος. Μοιάζει να είναι χτες που παιδάκι έτρεχες ανέμελα, που νέος ατένιζες στη ζωή γεμάτος όνειρα και προσδοκίες, ξεχυλίζοντας από ενέργεια και σφρίγος. Τώρα, μοναξιά και αναμνήσεις. Οι ώρες περνάνε βαριά την ίδια στιγμή που οι εβδομάδες διαδέχονται η μία την άλλη προτού το καταλάβεις. Περιμένεις να χτυπήσει το τηλέφωνο, να χτυπήσει κάποιος την πόρτα, να σου θυμίσει ότι ακόμα είσαι σημαντικός, ότι δεν ξεχάστηκες, ότι έχεις θέση στη ζωή και τη σκέψη του. Και είναι και το σώμα που δεν μπορεί να ακολουθήσει την επιθυμία για ζωή. Το σώμα που κάποτε μοιάζει φυλακή και η φθορά του χρόνου ή κάποια αναπηρία γίνονται τα κάγκελα από τα οποία δεν μπορούν να βρουν διέξοδο η επιθυμία και η διάθεση για ζωή. Και έχεις να βρεις και να δημιουργήσεις νόημα γνωρίζοντας πλέον πολύ καλά τη μοναδικότητα της κάθε ημέρας, κάθε ώρας, κάθε στιγμής, τη μοναδικότητα του να ζεις. Τρίτη ηλικία και αναπηρία του κοινωνικού λειτουργού Μενέλαου Κανάκη. Μάνος Κωνσταντινίδης για το Ράδιο Αθήνα.